Σύνδεση τώρα με την Ελένη Λαζάρου, γιατί ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Καμίνης, έπιασε πριν από λίγο θέμα λεκτικού προπυλακισμού. Ήταν στην Τεχνόπολη μαζί με την οικογένειά του. Γιατί είχε ταχθεί υπέρ της επέμβασης αστυνομίας στη Βίλα Αμαλία. Ελένη. Όπως ενημερωθήκαμε, Όλγα, ο Δήμαρχος ήταν στο Χριστουγεννιάτικο χωριό στην Τεχνόπολη μαζί με την οικογένειά του, δηλαδή με τη σύζυγο και τα τρία μικρά παιδιά του, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ομάδα περίπου 15 νεαρών, πολλοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα για τη Βίλα Αμαλία, εκτοξεύοντας παράλληλα χαρακτηρισμούς και απειλές εναντίον του, λέγοντας χαρακτηριστικά «Η Αμαλία θα γίνει ο τάφος σου, Καμίνη». Μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με τον Δήμαρχο, ο οποίος μας είπε: «Δέχομαι την κριτική, ακόμη και την αντίδραση, αλλά όχι μπροστά στα μέλη της οικογένειάς μου. Θεωρώ το λεκτικό προπυλακισμό απαράδεκτο». Να πούμε πάντως ότι το πρωί ο Δήμαρχος, μιλώντας στο δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης Αθήνα 984, χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία της αστυνομίας τόσο για τη Βίλα Αμαλία όσο και για την πρώην ΑΣΟΕ, λέγοντας ότι ο Δήμος στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες της αστυνομίας που αποδίδουν στην πόλη και στους κατοίκους της και καταστέλουν τα φαινόμενα ανομίας. Ελένα, να σε ευχαριστήσω. Ζωντανή σύνδεση τώρα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καταρχήν, θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη, γιατί είναι φρέσκο το περιστατικό και ομολογώ ότι δεν έχουμε και πλήρη εικόνα. Είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Εγώ βρισκόμουν μαζί με την σύζυγό μου και τα δύο κοριτσάκια μου, έτσι 7 και 2,5 ετών, στην Τεχνόπολη, γιατί έχει εκεί ένα παιδικό χωριό. Και τη στιγμή που αποχωρούσαμε για να πάμε στο αυτοκίνητο να επιστρέψουμε, εμφανίστηκε μια ομάδα 15 περίπου ατόμων με πάρα πολύ απειλητικές διαθέσεις και υπήρξε ένας φραστικός προπυλακισμός, πάρα πολύ έντονος. Τι σας λέγανε δηλαδή? Έτσι, τι σας λέγανε? Ότι είναι χαφιές του δένδια, ότι δεν θα μπορώ να κυκλοφορήσω ελεύθερος μόνος μου. Όλα αυτά, κυρία Τρέμη, έτσι το θεωρώ πρώτα. Εκείνη την ώρα που σας περικύκλωσαν, επειδή ήσασταν και με την οικογένειά σας, φοβηθήκατε, τα παιδιά φοβήθηκαν? Να σας πω κάτι, τα παιδιά σχεδόν, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά και επειδή εγώ τους μιλούσα και η γυναίκα μου, δεν καταλάβαν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει. Αλλά εμείς φυσικά το αντιληφθήκαμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε μια διάρκεια. Γιατί περπατούσαμε έτσι μέσα σε αυτό το χώρο 3-5 λεπτά. Αισθανθήκατε ότι θα έμειναν στο λεκτικό ή φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να προχωρήσουν και παραπέρα? Εντάξει, τι να σας πω, κυρία Τρέμη, σε αυτές τις συγκυρίες θεωρείς οτιδήποτε πιθανό και γι' αυτό πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Κύριε Δήμαρχε, τι άτομα ήταν αυτά? Τους είχατε ξαναδεί, τους ξέρετε? Είχαν τα πρόσωπά τους σε κοινή θέα ή φορούσαν κοκκούλες? Τι ήταν? Να σας πω, ήταν κατά βάση νέοι άνθρωποι. Ναι. Έτσι δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς ηλικία. Δεν είδαν κάποιοι φορούσαν κουκούλες. Είδα κάποια ακάλυπτα πρόσωπα τα οποία μου απευθύνονταν με ύβρις και απειλές. Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, τώρα επειδή ζούμε σε αυτές τις εποχές που ζούμε, οτιδήποτε πιθανό, αλλά αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Εγώ δεν πρόκειται να υποθέσω. Είμαι δήμαρχος αυτής της πόλης. Έχω υποχρέωση να προασπιστώ την νομιμότητα προς πάσα κατεύθυνση. Ενώ δηλαδή το ειρηνικός συμβιώνει πρώτα απ' όλα. Γιατί έχουμε υποφέρει πάρα πολύ σε αυτή την πόλη από αυτό. Δεν πρόκειται να υποκύψω σε οποιαδήποτε τρομοκρατία. Σας τιμά αυτό, κύριε Δήμαρχε, και προφανώς είναι έτσι. Εδώ όμως είναι απόπειρα τρομοκράτησης. Εγώ κυκλοφορώ σε όλη την πόλη. Έτσι δεν πρόκειται να με τρομοκρατήσουν. Εκπροσωπώ τους κατοίκους της Αθήνας, τους δημότες της Αθήνας. Δεν πρόκειται να ενδώσω σε αυτό το πράγμα. Ας με προπυλακίσουν και πάλι, ας μου ρίξουν και γιαούρτια. Να σας το λέω αυτό το πράγμα, αλλά δεν πρόκειται να κρυφτώ όπως θέλουν αυτοί να κάνω. Την οικογένειά μου θα την φυλάξω, αλλά δεν θα κρυφτώ. Συνεπώς, υποθέτουμε ότι αυτά τα άτομα είναι αυτοί που ήταν υποτίθεται στον κοινωνικό χώρο Αμαλία, σύμφωνα με δηλώσεις βουλευτή σήμερα, και ανταλλάσσουν ιδέες. Πού, στη Βίλα Αμαλία? Όχι, αυτοί που σας επιτέθηκαν. Ναι, αυτοί που με επιτέθηκαν, δεν σας καταλαβαίνω. Τι ιδέες ήταν? Λέω δηλαδή, υποθέτω ότι αυτοί οι οποίοι σας επιτέθηκαν και σας προπυλάξαν με αυτόν τον αγενή τρόπο, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω στην προκειμένη περίπτωση. Είναι υποθέτω τα άτομα τα οποία κατάλληλα ήταν, απλώς αντέλασαν ιδέες στη Βίλα Αμαλία. Αυτό θέλω να πω. Να σας πω κάτι, κύριε Πρετεντέρη, αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος πάρα πολύ ρευστός. Υπάρχουν άνθρωποι όλων των τάσεων. Εγώ σήμερα συναντήθηκα με έναν από αυτούς που ήταν στη Βίλα Αμαλία, στο Δημαρχείο. Και ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο συνομίλησα πάρα πολύ ήρεμα. Κατάλαβε αυτός τις δικές μου θέσεις.
κατάλαβα και εγώ τις δικές τους, ότι θέλουν, θεωρούν, δηλαδή ότι ο χώρος, ο αναρχοαυτόνομος, όπως να το πω, αντιεξουσιαστικός, θεωρεί ζήτημα τιμής το ότι είχε την Αμαλία, κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, βρίσκονταν εκεί κτλ. Αλλά τους είπα ότι υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει το όριο ότι εγώ είμαι. Δεν κατάλαβα, τι πάει να πει ζήτημα τιμής. Αυτό όπως το θεωρούν αυτοί. Έτσι. Όπως το θεωρούν αυτοί που είχαν τη Δήλα Αμαλίας που την κατήχαν από το 1990. Μάλιστα. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, για κάποιους έχει ένα ισχυρό συμβολισμό αυτό το πράγμα. Έτσι, λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα, όσο και αν το καταλαβαίνω, όχι το κατανοώ, εντάξει, το καταλαβαίνω, ζούμε σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα και το φαινόμενο αυτό του αντιεξουσιαστικού χώρου χρονολογείται από πολύ παλιά. Αλλά ένας χώρος δημοτικός, από τη στιγμή που περιέρχεται στη δημόσια εξουσία, ανήκει στην δημοκρατικά εκλεγμένη δημοτική αρχή, και αυτό και τέρμα και τελείωσε. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο συνέβη σήμερα δεν το θεωρείτε κάτι αποσπασματικό. Δηλαδή, ζούμε σε μία περίοδο που υπάρχουν φαινόμενα, προσπάθειες να τρομοκρατηθούν άνθρωποι που ενδεχομένως διατυπώνουν απόψεις οι οποίες δεν είναι αρεστές. Κύριε Δρέμη, αυτό δεν συμβαίνει σήμερα μόνο. Σήμερα, επειδή έχουν οξυνθεί πλέον όλες αυτές τις καταστάσεις, για τους λόγους που γνωρίζουμε και για την οικονομική κρίση και για την κρίση του πολιτικού συστήματος, είναι γεγονός ότι θα περάσουμε μια τέτοια εποχή. Εγώ θεωρώ ότι το στίχημα είναι η δημοκρατική ομαλότητα. Έτσι όπως το λέω. Δημοκρατική ομαλότητα είναι ένα στίχημα για τις δημοκρατικές δυνάμεις, για τις δυνάμεις του κοινοβουλευτικού τόξου της χώρας, με ψυχραιμία να εφαρμόσουν τη συνταγματική νομιμότητα. Όπως το λέω έτσι. Συνταγματική νομιμότητα. Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε. Δεν πρόκειται να καταπτωηθώ από τέτοια πράγματα, έτσι. Ό,τι και να γίνει. Γιατί μπορεί, ξέρετε, με τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, εκεί που κάθεσαι, ξαφνικά πέφτει ένα SMS από κάποιον και πλακώνουν 15-20 άτομα. Και κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ σε αυτό το πράγμα. Και δεν ακόμα και για ό,τι να φάω κατά πρόσωπο, θα φοβήσω τιμή έτσι όπως σας λέω τώρα, ότι βγαίνω κατά πρόσωπο και τους αντιμετωπίζω. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή.